άνηθο σπανάκι ρίζει και το καρναβάλι αρχίζει. Η Πάτρα για τους επόμενους δύο μήνες κινείται σε ρυθμούς καρναβαλιού. Κηρύσω την έναρξη του πατρινού καρναβαλιού 2024 του καρναβαλιού της Ελλάδας. Καλό ταξίδι! Με μια εφάνταση τελετή έναρξης, η Πάτρα έδωσε το ένασμα της διασκέδασης. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δήμαρχο Πατρέων. Κέφι, χαρά, γλέντι. Η Γεωργία Σακά, καθηγήτρια χορού, είναι η φετινή επιλογή για το ρόλο της Βασίλισσας του Καρναβαλιού, που και φέτος είναι εντυπωσιακή. Είναι ένας θεσμός που αγαπώ από μικρό παιδί. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά δρόμενα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία φέτος. Καλό καρναβάλι να έχουμε. Καρναβαλιστές μαζί με ξυλοπόδαρους, συντελάλησαν του Παντού Καρναβαλιού και τη Βασίλισσα, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Πάτρας για να καλωσορίσουν το καρναβάλι του 2024. Καλή αρχή, πάμε να περάσουμε, έχουμε δύο μήνες φέτος, είναι φοβερά. Τι σας αρέσει το καρναβάλι περισσότερο? Που διασκεδάζω, που βγαίνω έξω. Στο καρναβαλικό συνεργείο ετοιμάζονται πυρετοδός τα άρματα που θα παρελάσουν φέτος. Αυτός εδώ είναι ο Βασιλιάς Καρνάβαλος για το πατρινό καρναβάλι του 2024. Φετινό θέμα το σκάκι και μάλιστα σαν πιόνια χρησιμοποιεί στοιχεία από όλο τον κόσμο. Ετοιμάζουμε 5 μεγάλα άρματα και 2 για το καρναβάλι των μικρών. Έχουμε ένα καλλιτεχνικό άρμα της Βασίλισσας με γοργόνες, ψάρια, ένα λογόψαρο και κοχύλια. Και αυτή τη χρονιά στο Πατρινό Καρναβάλι αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές.